Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω το νέο Sony Xperia 10 II. Είναι η πιο προσφατή συσκευή της εταιρείας που έφτασε στην ελληνική αγορά και το έχουμε στα χέρια μας για παρουσίαση. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε τη συσκευή από το κουτί της. Την έχουμε σε μαύρο χρώμα όπως μπορείτε να δείτε. Dual SIM και είναι μια ιδιαίτερη συσκευή από τη Sony η οποία παραμένει πιστή σε κάποιες παραδοσιακές αρχές της στο να φτιάχνει compact μοντέλα αλλά υψηλών επιδόσεων χωρίς να τρελαίνεται για κάποιες νέες μόδες και trends σχεδιαστικές, το οποίο όμως βολεύει κάποιους χρήστες, είναι η αλήθεια, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούν μια compact συσκευή που να μην έχει τεράστια οθόνη και να μπορούν να τη χρησιμοποιούν πιο άνετα και με το ένα χέρι. Εδώ έχουμε κάποια έντυπα, έχουμε έναν πολύ compact φορτιστή της Sony, ο οποίος λειτουργεί στα 7,5W, όχι στα 5 ούτε στα 10, αλλά στα 7,5. Και ακουστικά ενσύρματα, ψήρες, hands-free, όπως και το καλωδιάκι Type-C για τη μεταφορά δεδομένων και τη φόρτιση. Και εδώ είναι η συσκευή καθ' αυτή, να βγάλουμε την ζελατίνα που καλύπτει την οθόνη. Κατευθείαν βλέπουμε ότι υπάρχει το Side Sense, μπορούμε λοιπόν να ανοίγουμε οθόνες και εφαρμογές από το δεξί μέρος της οθόνης με το ένα χέρι, βλέπετε εδώ. Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές έχουν αρχίσει και βάζουν στο UI τους μια τέτοια δυνατότητα. Μαύρο χρώμα, λιτή η συσκευή με Gorilla Glass 6 μάλιστα στο πίσω μέρος και στο εμπρός και κατευθείαν καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα premium μοντέλο. Τριπλή κάμερα, εξέχει ελαφρώς από το πίσω μέρος, το flash δεν εξέχει καθόλου και έχουμε το audio jack στο πάνω μέρος της συσκευής όπως μπορείτε να δείτε, κάτω μόνο μια Type-C θύρα και ένα μικρόφωνο. Εδώ έχουμε το πορτάκι που δεν ανοίγει με pin, ανοίγει με το χέρι, το SIM tray και μπορεί να δεχθεί όπως μπορείτε να δείτε SIM και δεύτερη SIM ή κάρτα microSD hybrid και το ξαναβάζουμε πάρα πολύ εύκολα. Είπαμε, πιστή σε κάποιες παραδοσιακές αρχές η Sony. Εδώ μπορείτε να πάρετε μια γεύση για το μέγεθος των bezels σε μια λευκή οθόνη, μεγάλο bezel που στεγάζει και τη selfie κάμερα στο πάνω μέρος δίπλα στο ακουστικό και στο κάτω μέρος, λίγο μικρότερα στο πλάι της συσκευής. Εδώ έχουμε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι μαζί με το power lock button στο πλάι, 151 γραμμάρια, πολύ ελαφρύ το κινητό, 8,2 χιλιοστά πάχους και IP65, IP68 στεγανό απέναντι σε νερό και σκόνη. Οπότε ιδανικό για το καλοκαίρι. OLED οθόνη 6 ιντσών και 21:9 aspect ratio. Εδώ η Sony πρωτοπορεί, πάει σε πολύ μεγάλο aspect ratio παρά την μικρή διαγώνιο. Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορείτε παρά το μεγάλο aspect ratio να το χρησιμοποιήσετε και με το ένα χέρι. Και εδώ βλέπετε και το πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το μεγάλο αυτό aspect ratio με multi-window εφαρμογή που είναι διαθέσιμη που είναι προεγκατεστημένη, split screen ουσιαστικά mode, αυτό μας προτρέπει να κάνουμε η Sony. 1080x2520 pixels η ανάλυση, Full HD+, Android 10 φυσικά στο εσωτερικό του και έχουμε το Qualcomm Snapdragon 665 στα 11 νανόμετρα, το chipset, mid-range chipset της Qualcomm, μαζί με την Adreno 610 GPU. 4GB RAM, 128GB αποθηκευτικού χώρου για την συσκευή αυτή της Sony και όπως είπαμε επεκτείνεται ο αποθηκευτικός χώρος μέσω microSD. Στο πίσω μέρος έχουμε την τριπλή κάμερα με αισθητήρα κύριο 12MP με Face Detection Auto Focus, διάφραγμα φακού 2 και έχουμε επίσης 8MP τηλεφακό με Face Detection Auto Focus και 2 Optical Zoom και μια Ultra Wide κάμερα επίσης 8MP. Υποστήριξη HDR, 4K λήψη βίντεο στα 30fps και 1080p στα 30fps επίσης, ενώ η selfie κάμερα 8MP με HDR και λήψη 1080p βίντεο και πάλι. 24bit 92 kHz ήχος υποστηρίζεται από το μέσω ακουστικών, από το Sony Xperia 10 II, Wi-Fi 5, Dual Band Wi-Fi Direct Hotspot δυνατότητες, Bluetooth 5, A2DP, LE και AptX HD, NFC και η Type-C θύρα που είδαμε στο κάτω μέρος. Εδώ βλέπετε τις προεγκατεστημένες εφαρμογές. Δεν έχουμε FM ραδιόφωνο στο μοντέλο αυτό της Sony για όποιον ενδιαφέρεται.
Και τέλος η μπαταρία έχει χωρητικότητα 3600 mAh, εξού και το μικρό βάρος της συσκευής. Σχετικά μικρή μπαταρία, αλλά έχει και power saving modes αρκετά η Sony εδώ και χρόνια, οπότε βοηθάει πολύ στο να βγάλετε εύκολα ή δύσκολα τη μέρα σας και επαναφορτίζετε με τον φορτιστή που βρήκαμε στη συσκευασία, ο οποίος όπως είπαμε λειτουργεί στα 7,5 W. Αλλά να τονίσουμε ότι η συσκευή υποστηρίζει μέχρι και Quick Charge 3, δηλαδή 18 W ισχύει. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ο φορτιστής που θα βρείτε στη συσκευασία, το σημειώνουμε για να το έχετε υπόψη σας. Αυτό είναι λοιπόν το Sony Xperia 12, ένα πολύ αξιόλογο smartphone compact όμως για χρήστες που ακόμα εκτιμούν το μικρό μέγεθος και την χρηστικότητα με το ένα χέρι. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο, smartphones και τεχνολογίες.